Το 0-0 που πήρε ο Άρης μέσα στη Λάρισα είναι πολύ σημαντικότερο από το 4-2 με τον ΠΑΟΚ και το 0-1 που πήρε μέσα στην Ξάνθη, γιατί είχε μια συνέχεια στην καλή του απόδοση. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει βάθος ρόστερ να κάνει αλλαγές στην 11άδα. Ίδια 11άδα εκεί, ίδια 11άδα εδώ, ίδια 11άδα παρά εκεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Λάρισα αντιμετώπισε τον Άρη σαν μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή είτε ερχόταν ο Ολυμπιακός, είτε ο ΠΑΟ, είτε η Μπαρτσελώνα, είτε η Ιουβέντους, θα έπαιζε με αυτό το στυλ. Με τρία στόπερ βαριά, το Μιχαήλ, το Μόρα και το Μπράλιτς, ένα μπαλεστή με τα δόντια τα εξόφθαλμα να πούμε τον Μπέρτο, τον Καρανίκα τον πολύ καλό, τον Γκάτσε που κόβει, ένα Ζερέποβιτς άθλιο, αργό, ένα Μιλιοσάλεβιτς μετριο αργό, ένα εκπληκτικό Βάρντα και τον Τελικαλή Παπάζογλου σαν τον Άλκη Γιαννακά, στατικό στα 10 μέτρα πάει πάνω 5 κάτω, πολύ πίσω σε άλματα, σε τέχνη, σε έκρηξη, πολύ πίσω. Δεν ξέρω αν ήταν για τον Παπάζογλου το πρώτο παιχνίδι, το οποίο ας πούμε δεν μπόρεσε να τα πατήσει καλά τα πράγματα. Πρώτο ημίχρονο 17 λεπτά χρόνος καθαρού παιχνιδιού. Αυτό βοηθούσε τον Άρη, ο οποίος στα τρεξίματα δεν θα μπορούσε να είναι σε ένα στήλα πάνω κάτω 90 λεπτά. Αυτό τον βοήθησε τον Άρη και δεν έχασε. Τα 17 λεπτά καθαρού χρόνου στο πρώτο ημίχρονο βοήθησαν τον Άρη και δεν έχασε το παιχνίδι από τη χειρότερη του Λάρισα σε ποιότητα, ταχύτητα κτλ. Ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή και στην επιθετική γραμμή. Τώρα, να πω δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Καταρχήν έχουμε ένα Φετβατζίδη, ο οποίος έκανε συγκλονιστική παρουσία χωρίς να κάνει τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Συγκλονιστική παρουσία χωρίς να κάνει τίποτα είναι γιατί πέσαν τρεις παίκτες πάνω του. Που σημαίνει ότι ο Κάτσε που έπαιξε αριστερά από τον Μιχαήλ και στην περιοχή ευθύνης του Φετβατζίδη με το αριστερό όταν έκλεινε προς τα μέσα, ο Καρανίκα σαν back half και ο Μπράλιτς ο ένας ο στόπερ. Κάνανε μια τριάδα αράχνης, ιστού, έναντι στο Φετβατζίδη. Φετβατζίδης δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά θα μπορούσε ο Άρης να ωφεληθεί από αυτό το πράγμα, παίρνοντας την μπάλα από το Φετβατζίδη σε μεγαλύτερους χώρους. Δεν το έκανε γιατί και ο Ματίγια είναι για τα σκυλιά, επιθετικά, συμμετοχικά, και ο Φουκαράς ο Ιντέγια δεν είναι ο σέντερφόρ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει, θα βγει, θα παίξει πλάτη, θα την ξαναπάρει κτλ. Άρα ο Φετβατζίδης, να το πούμε στο ποδόσφαιρο έτσι όπως το λένε οι δήμονες, δεν είχε ντουμπλαρίσματα επιθετικά από κανένα ποδοσφαιριστή και το βλέπετε εδώ. Επικός λοιπόν ο Φετβατζίδης, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει πράγματα, αλλά σε αυτό οφείλεται η κακή παρουσία του Ματίγια και του Ιντέγια. Ένα άλλο κομμάτι στο παιχνίδι είναι ο ίδιος ο Ιντέγια, ο οποίος παίζει ένας απέναντι σε τρία center back, που σημαίνει ότι και εδώ ο Ματίγια με τον Λάρσον, όχι τόσο, αλλά τον Γκάμα, δεν μπορούν να ντουμπλάρουν τρεις στόπερ σε ένα φορ και να μπουν στις τρύπες αυτοί. Ο Γκάμα, ο άθλιος Γκάμα που έπρεπε να βγει πιο μπροστά ή να μην παίξει καθόλου, και κακώς δεν παίζονται κοινοί εκεί, παίζει μόνο από το 70 και ο Λάρσον. Και από την άλλη μεριά θα δούμε στο γράφημα έναν Ιντέγιο ο οποίος προσπαθεί να βγει από την περιοχή, να πάρει μπάλα, να τη δώσει, να την πάρει, να την ξαναπάρει, να την ξαναδώσει, να παίξει συμμετοχή, γιατί λείπει ο Ματίγια από εκεί και ένας άλλος χαφ, ο Λάρσον, ο οποίος παίζει σαν δεύτερο φόρο, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει παίκτης επιθετικός χαφ. Ο Λάρσον παίζει σε λάθος θέση. Άρα λοιπόν, τρεις πάνω στον Ιντέγε και τρεις πάνω στον Φετβατζίδη. Βλέπετε πως ο Ιντέγε έξω από την περιοχή πάει να πάρει την μπάλα, να τη δώσει και χαλάει τις περισσότερες επιθέσεις του Άρη γιατί είναι τσαπατσούλης και κακώς τον βρίζουν στον Άρη, γιατί ο Ιντέγε για να κάνει γκολ πρέπει να την πάρει την μπάλα κοντά στην περιοχή και όχι να είναι κατά κάποιο τρόπο αυτός ο οποίος ήταν ο συμμετέχος στο παιχνίδι, γιατί δεν έχει χάφ ο Άρης από πίσω να δημιουργήσει κατάσταση, να βγαίνει ο center for πολλά μέτρα πίσω, και όταν ο center for δεν ξέρει μπάλα, είναι άμπαλος, δημιουργείται κατάσταση δύσκολη. 3-1-2-1 στον Ιντέγε. Πάμε 3-1-2-1 στο Φετβατζίδη. Έπρεπε να καθαρίσει ο Λάρσον, ο Γκάμα, ο Ματίγια. Αυτοί οι τρεις έπρεπε να καθαρίσουν στο επιθετικό κομμάτι του Άρη. Παρά τα αυτά, ο Γκάμα δείχνει ότι είναι μαμούνι, να πούμε. Μαμούνι, έντομο, λίγος. Εντάξει. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Δελιζίτσι που εξαφάνισε τον Παπάζογλου, όπου
υπάρχει ένα παιδί με ιδιαιτερότητες, ένα παιδί που έχει ένα μάτι, αν ήταν πόντιος, λέγαμε πόντιος και με ένα μάτι, το παιδί παίζει σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλότατο επίπεδο αλφα εθνική, σε τέτοια απόδοση φοβερή, με αυταπάρνηση, και δεν είναι ο παίκτης ο τελικάτος στόπερ, είναι ο δυναμικός που θα σε πάρει, θα πηδήξει, θα σε κάνει φάουλ, θα σε σμπρώξει, θα σε κάνει τάκλιν, τέτοιο σεντερμπακ είναι. Είναι ευλογία για τον Άρη, ο Δελιζήσης δίπλα στον Βέλεθ. Πάρα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Υπάρχουν πάρα πολλές κερδισμένες μονομαχίες. Με το κεφάλι κάτω χαμηλά, τάκλιν, πάει πρώτο στην μπάλα, όχι γυρίζει ο άλλος, θα είναι κοντά πάντα. Είναι μερικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του Δελιζήση που λένε ότι σαν το παλιό καλό κρασί γίνεται καλύτερος ο ποδοσφαιριστής. Αυτή τη στιγμή ο Δελιζήση είναι στο φόρτε της καριέρας του και δικαιούται βραβείο και από την Ένωση Συντακτών και από τους προπονητές και από όλους, γιατί παίζει το παιδί με ένα μάτι στο παιχνίδι. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε ένα καινούριο μέλος στην παρέα μας, το Χάρη Τσελεμπόνι, ο οποίος είναι ειδικός αναλυτής ποδοσφαίρου, έχει δουλέψει στη Δόξα Δράμας Επιμπύρου, είναι αυτός ο οποίος συνεργαζόμαστε στην ανάλυση των αγώνων, στο φάση-φάση. Έχει βγάλει τα τεφά με ειδικότητα ποδόσφαιρο και είναι ειδικός αναλυτής. Είναι καινούριος στην παρέα και θα κάνει μεγάλη δουλειά και καλή συνεργασία μαζί μας. Αυτά έχω να πω για τον Άρη, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχασε πάρα πολλές δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο μπήκε και ο Μπα στη θέση του Σάσα. Εκεί λοιπόν, όταν μπαίνει ο Μπα στη θέση του Σάσα, αρχίζει και γίνεται πιο επικίνδυνη η Λάρισα σε ορισμένες καταστάσεις. Χωρίς να είναι πάρα πολύ αισθητές, αλλά σίγουρα 20 μέτρα τα πήρε πιο εύκολα η Λάρισα. Άρχισε να διεκδικεί περισσότερο το παιχνίδι, άρχισε να παίρνει περισσότερο την κατοχή. Ήταν μεγάλη απώλεια ο Σάσα στο κομμάτι των χαφ, που βγήκε λογικά λόγω κούρασης και μπήκε ο Μπα. Και φυσικά ο Μπα με τον κουρασμένο Ματίγια, εκεί δημιουργήθηκε μια κατάσταση με τον Κάτσε, τον Σεμπέροβιτς. Μπήκε και ο Μπούζος στη θέση του Μιλοσάγεβιτς φρέσκος. Εκεί θα μπορούσε η Λάρισα να κάνει κάτι περισσότερο. Δίκαιο το αποτέλεσμα, σπουδαίο αποτέλεσμα για τον Άρη, ο οποίος έδειξε ότι παρά το ελλειπή ρόστερ του και την κόπωση, βγήκε αλόβητος από μια δυνατή ομάδα και από μια δυνατή έδρα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα